Το θέμα από το διάστημα πάμε σε μια παλιά εποχή. Ε, το, βιβλίο λέγεται, το, βιβλίο λέγεται, «Ο πρίγκιπς του δεύτερου ορόφου στον καιρό του Όθωνα». Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα ήταν στον καιρό τον δικό μας, γιατί ένα άσθημα λέει «Δύσκολος καιρός για πρίγκιπες». Τώρα σε λάθος εποχή γεννήθηκες. Για να δούμε, θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Άρης Φακιανάκη Συγγραφέα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλή χρόνια να πούμε. Επίσης, Είναι λοιπόν. πολύ ωραία οι εγκαταστάσει σας. Σα βλέπω. Σημαίνει. Νομίζω ότι έχετε και εξαιρετικό ενδιαφέρον για τι τεχνολογικέ ειδήσει, γιατί παρακολουθούσατε με αμύωτο ναι, ενδιαφέρον. Όντω. Σα ε, απασχολεί. Θα είμαι από του πρώτου που θα ταξιδέψουμε το ασανσέρ, πρώτα απ' όλα. Γιατί θα Άρα είναι ασθενή. Αυτό σημαίνει ότι δεν φοβάστε, δεν έχετε κάποια φοβία μετά απλά. Όχι, καμία. Τα αεροπλάνα. Ούτε κάποια ψοφοβία. Καμία εντελώ. Βέβαια, όταν ανέβηκα στου δίδυμου πύργου, αν υπήρχαν ακόμα και κοίταξα κάτω. Mm -hmm. Ένιωσε ένα δέο. Είναι γεγονό. Και αν υπήρχε μία χρονοκάψουλα, ε, σε ποια εποχή εσεί τα τοποθετούσατε, στην εποχή του Όθωνα, Όχι. Θα πήγαινα στην τελευταία μέρα στον πλανήτη Γη. Τελευταία Λ... μέρα στον πλανήτη Γη. Ναι, λίγο πριν την καταστροφή. Αυτό και τι θα, θα κάνατε εδώ. λίγο πριν την καταστροφή, Θα την απολάμβανα. Την καταστροφή. Ναι. Θα θέλατε δηλαδή να βλέπετε το τέλο να έρχεται. Να το βλέπω και να το ζήσω κιόλα. Όχι μόνο να το δω. Αλλά δεν θα μπορούσατε να το γράψετε μετά, δυστυχώ. Θα, υπάρχει, ε, θα υπάρχουν οι αλγόριθμοι. <laughs> θα, θα υπάρχει και στέσμα. το chat να δώσει όλε τι απαντήσει μετά και <laughs> να φτιάξει και ένα καινούριο βιβλίο. Όπω βλέπουμε να γίνεται που πάρα πολλοί συγγραφεί, υπάρχει αυτό ο έντονο προβληματισμό. Ε, Σα προβληματίζει και εσά, ε, ε, Κοιτάξτε, έχω γράψει κάπου 14 βιβλία στη ζωή μου. Ε, αυτό είναι το τρίτο μια τριλογία που έγραψα. Mm. Νομίζω ότι εντάξει, έχω δώσει αρκετά από αυτά που θα μπορούσα να δώσω. Α αναλάβει ο αλγόριθμο. Σε αυτό το βιβλίο, στο πρίγκιψ του δεύτερου ορόφου, τι δώσατε, τι έχετε δώσει στο κοινό, στο αναγνωστικό κοινό. Ήθελα να δώσω την εποχή του Όθωνα, ο οποίος βασίλεψε στην Ελλάδα 29 χρόνια και ήταν εκείνος που στην εποχή του δημιουργήθηκε η νέα πρωτεύουσα mm -hmm. του σύγχρονου ελληνικού κράτους, γιατί στην αρχή ήταν το ναύπλιο, όταν ήταν δηλαδή ο Καποδίστριας, ο πρώτος μας κυβερνήτης, είχε έδρα το ναύπλιο με τον Όθωνα και επειδή ο πατέρας του, ο Λουδοβίκος, βασιλιάς του μονάχου, ήταν εξαιρετικά φιλέλλην, πρότεινε να γίνει η νέα πρωτεύουσα η Αθήνα, ώστε να εκμεταλλευτεί την έγλη που είχε ήδη από τον αρχαίο κόσμο, μια έγλη που στην Ευρώπη Πάντα ασκεί μια ιδιαίτερη γοητεία. Το πολιτιστικό τη υπόβαθρο. Δηλαδή, για ακριβώ για αυτή την περίοδο, αντλούμε ιστορικά στοιχεία μέσα από αυτό το βιβλίο, με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο που δίνεται, με εξαιρετικό χιούμορ, θα πω. Και ε, με πολύ χιούμορ. Ευχαριστώ για το χιούμορ, ναι, όντω. Ε, είναι γεγονό ότι αυτό το βιβλίο είναι το τέλο μια σειρά mm -hmm. ιστορικών μυστορυμάτων, το τρίτο. Ξεκίνησα με, το, με την έξοδο του Μεσολογίου ήθελα να γράψω τα, τα, χρόνια εκείνη της Ελληνικής Επανάστασης. Ακολούθησε, ακολούθησαν τα τρία και μισό χρόνια που κυβέρνησε ο Καποδίστριας στην Ελλάδα. Θα μπορούσε κανονικά να κυβερνήσει και τα επόμενα τρία και μισό χρόνια. Έτσι ήταν η θητεία του ορισμένη. Ωστόσο, φρόντισαν να τον βγάλουν από τη μέση και να κόψουν μια εξαιρετική mm okay. του ελληνικού κράτους που φαινόταν να είναι στη γέννησή τη. Και κατόπιν ήρθε ένα ήλικο παλικάρι από τη Γερμανία, τη Βαβαρία συγκεκριμένα, από το Μόναχο, Όθων, ο οποίο έφτασε μια αντιβασιλεία όταν ενηλικιώθηκε, του παραδόθηκε η διακυβέρνηση τη χώρα και έτσι βλέπουμε. Εγώ είμαι κατάγομαι από την Κρήτη. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο, ώσπου που μπήκα στην νομική της Αθήνας και έκτοτε ζω εδώ, στην Αθήνα. Αγαπώ πολύ αυτή την πόλη και επειδή δημιουργήθηκε σε εκείνα τα χρόνια του Όθωνα, ήθελα να δω πώ έγινε από, αυτό το, από εκείνο το μικρό αρβανιτοχώρι που ήταν, πώ εξελίχθηκε και έφτασε να έχουμε αυτή την αρχή. Οπότε, ακριβώ αυτό που μα περιγράφετε ήταν το κίνητρό σα και στην πορεία προέκυψε ο πρίγκιπ του δεύτερου ορόφου. Ε, να μην πούμε πολλά πράγματα γι' αυτό, γιατί μπορεί κάποιο να το διαβάσει και θα θέλαμε να μπει στη διαδικασία να το διαβάσει. Να μεταφέρουμε τον πρίγκιπ αυτόν στην δική μα εποχή. Πώ το φανταζόσαστε, πώ πιστεύετε ότι θα ήταν. Εσεί το γράφατε σήμερα, αλλά τον τοποθετήσατε εκεί. Εμεί θα τον πάρουμε από εκεί και θα τον τοποθετήσουμε στο σήμερα. Ε, μπορεί να μένει στην γειτονιά μου, στο νέο κόσμο, στο δεύτερο όροφο που μένω και εγώ. Μπορεί να μην έχω τίτλου. Δεύτερο όροφο γιατί. Ε, γιατί δεν είναι πολύ ψηλά στον ουρανό. Είναι πολύ, δηλαδή δεν βολεύει να αυτοκτονήσει. Απ' την άλλη, είναι πολύ κοντά στη γη, ώστε να βλέπει του περαστικού, να έχει μια εγκύτητα με, το... με τον κόσμο. Εγώ έναν πρίγκιπ τέτοιον θα τον τοποθετούσα στο σήμερα, του, τουλάχιστον σε ρετυρέ. Ε, είσαστε ακριβά <laughs> ε, Είπατε ότι στην ουσία θέλαμε, θέλετε να γράψετε ένα μυθιστόρημα που να έχει κάποια ιστορικά στοιχεία, να περιγράφει κάποιε προσωπικότητε, όπω για παράδειγμα του Όθωνα. Αφού μελετήσατε αυτή την προσωπικότητα, θα λέγατε ότι ήταν α, συμπαθητική, ενδιαφέρουσα. Ενδιαφέρουσα εξαιρετικά. Συμπαθητική επίση. Ε, αντιμετώπισε κάποια προβλήματα ο Όθων. Πρώτα απ' όλα το, το σημαντικότερο πρόβλημα εκείνου και της γυναίκας του, της Αμαλίας, στην, οφία, στην οποία, οφείλουμε τον βασιλικό και κατόπιν εθνικό κήπο, τον mm -hmm. το χώρο του Ζαπίου Κοντολογής. Ε, ο Όθων, λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγάπησε την Ελλάδα πολύ, τη θεωρούσε πατρίδα του, είχε φύγει 15 χρονών από το Μόναχο και πήγε μονάχα πέντε φορές ξαναγύρισε μέχρι το τέλος της ζωής του εκεί, όταν συνάντησε τη γυναίκα του, την Αμαλία, και οι δύο, και αυτός και εκείνη, αυτή η πολύ πιο ισχύρη προσωπικότητα, βοήθησαν, αγάπησαν τον τόπο, προσπάθησαν να κάνουν καλά για τον τόπο, ενστερνίστηκαν κάποια στιγμή τη μεγάλη ιδέα που τους έβαλε στο μυαλό ο Κολέτης και προσπάθησαν να έρθουν σε σύγκρουση με την Τουρκία, ευτυχώς τους συγκράτησαν τότε, ναι, για μένα ήταν μια συμπαθητική προσωπικότητα. Θα μπορούσε να κάνει περισσότερα, αλλά πρώτον ήταν νέο. Φανταστείτε τώρα στην εποχή μα, που λέτε να μεταφέρουμε ναι. τον πρίγκιπα, φανταστείτε να φέρουμε έναν 17η να αναλάβει τη διακυβέρνηση τη χώρα. Εσεί, ποιε ήταν αρχικά οι πηγές σα, από πού αντλήσατε όλε αυτέ τι πληροφορίε, και μια και μιλάμε για την τριλογία. Ποια ήταν το βιβλίο που σας ακούμπησε περισσότερο ως προς την έρευνα, α, αρχικά, πριν την υλοποίησή του. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Όταν αγόρασα την εποχή της κρίσης ένα σπίτι για να μείνω στο νέο κόσμο, mm -hmm. ήταν στην οδό Κασομούλη. Ποιο ήταν ο Κασομούλης, δεν είχα ιδέα. Έψαξα. Ο Κασομούλης ήταν ένας αγωνιστής του 1921 που είχε βρεθεί μέσα στο Μεσολόγγι και είχε ακολουθήσει τους αγωνιστές στην έξοδο και ο ίδιος είχε την πετριά να γίνει συγγραφέας. Έγραψε λοιπόν ένα πεντάτομο βιβλίο με τίτλο «Στρατιωτικά ενθυμίματα» το οποίο όταν εγώ Προσπάθησα να βρω ποιο ήταν ο Κασουμούλη στην οδό το οποίο έμενα και είδα ότι έχει βγάλει κυκλοφορία να... Αυτό ήταν κάτι που κάνατε για, για πρώτη φορά όταν αγοράσατε ναι. το σπίτι σα στον νέο κόσμο. Ναι. ή πάντοτε μπαίνατε στη διαδικασία να δείτε τα ονόματα των ο, δρόμων, να τα συνδέσετε ιστορικά, Υπήρχε αυτή η. Υπήρχε αυτή, ναι, όντω. Και ένα καλό που είχε γίνει στην πατρίδα μου, την ιδιαίτερη στο Ηράκλειο, ήταν ότι κάποια στιγμή ο Δήμαρχο έβαλε να γράψουν κάτω από τον τίτλο του δρόμου. Mm -hmm. Και ένα μήνυ ιστορικό. Ποιο ήταν ο Κασομούλη. Αν ήσασταν στο Εράκλειο, θα το βλέπατε αυτό. Να το ακούσει αυτό και ο κύριο Ντούκα, γιατί θα ήταν uh, πολύ ωραίο να το δούμε και στην Αθήνα. Όντως. Γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε ακριβώ uh, την ονοματολογία, από πού προέρχεται και ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δώσει τα ονόματα στου δρόμου που περπατάμε σήμερα. Όντω, περνάμε από δρόμου και δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό, τον οποίο αναφέρει ο δρόμο. Οπότε ξεκίνησα λοιπόν διαβάζοντα τα βιβλία του, τα πέντε βιβλία του Κασομούλη, είδατε καταπληκτικά πράγματα τη εποχή εκείνη δεν ήξερα. Και φαντάστηκα ότι δεν θα τα ξέρανε και πολλοί άλλοι συνέλληνέ μα. Οπότε φαντάστηκα ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να γράψω ένα ιστορικό, ιστορικό, ώστε να του βάλω στο τρίπ αυτό να το ψάξουν, να το δουν, να αναζητήσουν και άλλε πηγέ. Και έτσι αυτή ήταν η αρχική μου ιδέα. Σκιαγραφείτε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και την Αμαλία μέσα σε αυτό το βιβλίο, μέσα από τα δικά της γραπτά που έχετε διαβάσει. Για αυτήν την ιδιαίτερη προσωπικότητα, τι θα λέγατε. Η Αμαλία αντιμετώπιζε και αυτή το ίδιο πρόβλημα με τον Όθωνα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί αυτοί οι δύο. Η διαδοχή στο θρόνο ήταν κάτι πολύ σημαντικό εκείνο τον καιρό. Προσπάθησαν να βρουν μέσα από το βασιλικό οίκο του Μονάχου κάποιο ανήψη το όθωνα να έρθει να αναλάβει. Αλλά εκείνοι οι άνθρωποι δεν θέλαν να παρνηθούν τη θρησκεία του, γιατί mm -hmm. έπρεπε ο διάδοχο να έχει ασπαστεί την Ορθοδοξία. Δεν μπορούσαν να βρουν λοιπόν. Και αυτό ήταν και ένα από του λόγου που τελικά οδήγησαν στην έξωση του Όθωνα μετά από 21 χρόνια βασιλεία του. Εσεί θα παραμείνετε στο ιστορικό μου θεστόρημα, ή σα κλείνει το μάτι και κάτι άλλο. Μου κλείνει το μάτι η μάνα μου από τον τάφο. Σκέφτομαι να γράψω κάτι για εκείνη. Ε, αυτό θα ήταν κάπως αυτοβιογραφικό ή ο... θα... Εντελώς. Εντελώς. Mm -hmm. ε, υπάρχει και μια άλλη προσωπικότητα ιστορική που με ενδιαφέρει. Και θα μπορούσε να γίνει κάποια σύνδεση. Και θα μπο... Όχι, σύνδεση θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσα να συνεχίσω, ας πούμε, τα ιστορικά μου ιστορήματα με αυτή την προσωπικότητα που σας λέω, αλλά που αν αποφασίσω να το κάνω αυτό το βήμα, επειδή αυτή η προσωπικότητα είναι, έχει, είναι πολύ έτσι... Πολύ πλευρή. Και πολύ πλευρή, αλλά έχει ξεσκώσει και ένα σωρό αντίθετες απόψεις σχετικά με το άτομο. Αν φιλεγόμενοι θα τη μοιραστείτε μαζί μας. Ε, όχι, γιατί δεν θέλω να αρχίσω να πετροβολούν από τώρα, από σήμερα. Ε, επιστρέφοντας όμως στην άλλη σας επιλογή, το να γράψετε κάτι αυτοβιογραφικό, είναι πιο δύσκολο για έναν συγγραφέα να γράφει κάτι που ε, ανασύρει από τι μνήμε του. Όχι. Κάτι που έχει ζήσει. Όχι. Σαφώ πολύ πιο εύκολο. Μένει απλώ να βρει τον τρόπο που θα το κάνει ενδιαφέρον και απολαυστικό για τον αναγνώστη. Αντίθετα, το ιστορικό μυθιστόρημα, αν θε να αναπαραστήσει πιστά την εποχή, θα, ε, έχει πολλή μελέτη. Πάρα πολύ ανασκαφή σε άλλα κείμενα, σε αρχεία, σε επιστολέ. Πάρα πολλά πράγματα έχει να διαβάσει. Απ' την άλλη, βέβαια, αυτό για μένα. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να μελετάω, ήταν εξίσου απολαυστικό. <coughs> ήταν πολύ πιο απολαυστικό από το γράψιμο. Το γράψιμο για μένα είναι σχεδόν καταναγκαστικά έργα. Εσεί αυτή την περίοδο τι διαβάζετε, Διαβάζω ξένη λογοτεχνία. Πολύ ξένη λογοτεχνία. Θα μοιραστείτε κάποιου συγγραφεί μαζί μα, ε, Ναι, γιατί όχι. Διαβάζω ένα μυθιστόριο με μια τσέχα συγγραφέα που έχει βγει στι εκδόσει Αλεξάνδρεια και λέγεται Γκέρτα, που αναφέρεται στο πώ βίωσαν οι γυναίκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς έζησαν οι γυναίκε γερμανική καταγωγή τον κατατρεγμό του στην Τσεχία ω υπόλοιπα του ναζισμού. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Mm -hmm. Διαβάζω, διάβασα πρόσφατα το βιβλίο του Θανάσης του Χειμωνά, με τίτλο Trojan, που αναφέρεται επίση στο μέλλον, σε ένα ελαφρώς δυστοπικό μέλλον, που έχει να κάνει και με την τεχνητή νοημοσύνη που λέγατε πριν. Μιλώντας για μέλλον, πώς βλέπετε την συγγραφή στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του διαδικτύου που διανύουμε τώρα? Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση να παρακολουθήσουμε. Θα συγκρουστούν. Θα συγκρουστεί με όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες. Όπως ε, οπωσδήποτε. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορούμε, αν θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε Ποιο είναι πίσω από το βιβλίο που έχει γράψει. Δηλαδή, αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να το γράψει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη. Θα το γράψει. Γιατί ποιο είναι το πλεονέκτημά τη. Η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει διαβάσει όλα τα βιβλία που έχουν γραφτεί στον πλανήτη Γη, θα τα έχει αποθηκεύσει, ενώ εγώ το δεν τα θυμάμαι, και θα μπορεί μέσα από αυτά, αν εγώ τη πω να μου γράψει ένα μυθιστόρημα τύπου Hemingway, ναι. θα τη δώσω την μπλοκή, πε. Αλλά εκείνο μετά, αντλώντα από τα βιβλία, όλα του Hemingway, θα μπορούσε πολύ άνετα να μιμηθεί το ύφο του και έτσι να λέμε αργότερα. Οπ, ανακαλύφθηκε ένα καινούριο βιβλίο του Hemingway. Σίγουρα θα είχε όλη αυτή την πληροφορία και ενδεχομένω θα μπορούσε να το κάνει και πολύ πιο γρήγορα από ότι ένα συγγραφέα. Πιο γρήγορα, σίγουρα. Το ερώτημα είναι όμω, θα είχε αυτό το, την ιδιαίτερη γραφή, αυτό το ιδιαίτερο χιούμορ. Την ψυχή. Αυτή την ψυχή. Όπω θα λέγανε και στο, στα γυμνασιακά μα χρόνια, όπερε διδίξε μένει να αποδειχθεί. Και, και μένοντα στο χιούμορ, βλέπουμε πολλά ότι είχε ανοίξει μια συζήτηση γύρω από το πώ πρέπει να είναι γραμμένα τα βιβλία. Βλέπουμε ιστορικά μυθιστορήματα να πολυδιαβάζονται από, από νεαρού, από εφήβου, ενώ τα σχολικά βιβλία αντίθετα όχι και τόσο ευχάριστα. Εσεί πώ πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει μια μίξη για να μπορούν να έρθουν πιο κοντά τα παιδιά στα βιβλία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ιστορία μα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε γοητεύσει αποσπασματικά ένα κείμενο από ένα βιβλίο. Mm -hmm. Στο, στα γυμνασιακά και στα ηλικιακά μου χρόνια, τα κείμενα που κάναμε ήταν αποσπάσματα. Yeah. Θυμάμαι Δαρίου και Παρισσάτιδος γίνονται πέδες δύο». Ένα, μια παράγραφο, τι κάναμε όλο το έτος. Τι γίνεται αυτό σου προκαλεί αποστροφία, ιδία, απόθυση. Ε, αυτός νομίζω ήταν και ο μεγάλος λόγος που χάσαμε την επαφή μας, εμείς οι νεότεροι, εσείς οι νεότεροι, ε, με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Δεν μπορέσαμε να τους αγαπήσουμε, γιατί ο τρόπος που τους διδαχτήκαμε στο σχολείο ήταν εξαιρετικά αποθητικός. Γιατί προσπαθήσαν να μας κάνουν διαβάσουμε τους αρχαίους κλασικούς μέσα από την αρχαία γλώσσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και πολλέ φορέ και η διδασκαλία δεν ήταν αυτή ακριβώ που έπρεπε. Σπάνια θα συναντούσε σε έναν καθηγητή που θα σε ενέπνευε με στην τάξη. Υπήρχαν βέβαια αυτέ τι φωτεινέ εξαιρέσει στις οποίες και εγώ ε, βασίστηκα και με βοήθησαν και με ώθησαν να γράψω. Ναι. Και, αλλά αυτές είναι μόνο εξαιρέσεις. Δεν γίνεται έτσι. Το, το σύστημα της παιδείας μας πρέπει κάπως αλλιώς να το δει το πράγμα. Βασίζεται εντελώς λαθεμένα κατά την άποψή μου στον ψητακισμό. Δηλαδή στην παπαγαλία. Τι γίνεται όμως έτσι να αναπτύξεις αυτό που τόσο μα αρέσει να λέμε, τον εφιέστερο λαό του πλανήτη. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που ανοίγεται τώρα. Καλό θα ήταν να την, να την κάνουμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη συνάντηση και την όμορφη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Καλοτάξιδο το βιβλίο, εύχομαι ότι καλύτερο και πολύ σύντομα να έχουμε στα χέρια μας και το επόμενο. Είτε είναι αυτοβιογραφικό, είτε είναι ιστορικό μυθιστόρημα. Ευχαριστώ πολύ.